Γιώργη και Παναγιώτου, 117 το ΑΠΟΕΛ. Ιωάννη, μια νίκη σήμερα σημαντική απέναντι στη Σαλαμίνα. Προηγηθήκατε με 3-0 και μειώσαμε σε 3-1. Εσύ πώς το είδες το παιχνίδι? Το πρώτο παιχνίδι έπαιξε πολύ καλά, ξεκινήσαμε δυνατά. Λέχαμε το παιχνίδι, προηγηθήκαμε 3-0 γλυόρα. Το δεύτερο ημίχρονο, λόγω και κάποιων τραυματισμών, λόγω σταμάτησε λίγο το τέμπο, βάλαν γκολ, ανεβήκα στην πιέσα μας. Αλλά πάλι βράμε πολλές ευκαιρίες να σκοράρουμε. Πιστεύω γενικά ήταν μια καλή προσπάθεια, αλλά πάλι μπορούμε και καλύτερα. Όσον αφορά τη δική σου απόδοση, πώς νιώθεις με αυτό σου, πού έπαιξε σήμερα, σε ποια θέση? Ξεκίνησα center back, μετά μπήκα εξάρι λίγο στο... Μετά ξαπιά center back λόγω του τραυματισμού. Έκανα και όπου έπρεπε. Πάντα βελτιωνούμαστε. Πάντα πρέπει να βελτιωνούμαστε και να συνεχίσουμε. Προπονητής σας είναι ένας θρύλος του ΑΠΟΕΛ, ο Νούνο Μωράης. Πώς είναι η εμπειρία, τι σας λέει? Φυσικά μαθαίνουμε πάρα πολλά. Είναι σίγουρα μέσα στους ένα-δύο καλύτερους παίχτες που έδωσαν από ΑΠΟΕΛ. Έχει χρόνια εμπειρίας. Βοηθά μας πάρα πολλά και τον καθένα προσωπικά. Μαθαίνουμε πάρα πολλά από αυτόν τον άνθρωπο. Ο στόχος του ΑΠΟΕΛ ποιος είναι? Είναι κάθε παιχνίδι να βελτιωνούμαστε, να μπαίνουμε μέσα, να δούμε την καλύτερη μας εμφάνιση και κάθε να δουλεύουμε σκληρά ώστε να πετύχουμε. Ο δικός σου στόχος, ποια είναι τα όνειρά σου? Πάντα όποιος νομίζω παίζει στο ΑΠΟΕΛ θέλει μια μέρα να φτάσει στην πρώτη ομάδα. Κάποιος παίχτης που αποτελεί πρότυπο για σένα? Ο Φαμπίνιο. Από ΑΠΟΕΛ αρέσκεις κάποιος? Ωραίος. Ωραίος. Thank you.